Δякую. Εκατοντάδες μέλη του δεξιού τομέα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι ότι ο δεξιός τομέας δεν επιθυμεί την Ουκρανική κυβέρνηση. Τα ηγετικά στελέχη δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου και ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Βλέπουμε ότι το σύστημα Γιανουκόβιτς έχει μεταμορφωθεί. Ωστόσο, τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας μας, όπως η διαφθορά, η ανομία των δικαστικών αρχών και της αστυνομίας, παραμένουν. Ακόμα διαδηλώνουμε για αυτά τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι το νέο Ουκρανικό κράτος πρέπει να χτιστεί πάνω σε άλλες βάσεις. Υποβάζουμε ότι το νορμάλιο Ουκρανικό κράτος μπορεί να μπουδουβάται με άλλες βάσεις. Και αυτή η πιστήνα περετασόβανα κολόδα πολιτική, она має піти просто на смітник історії. Μέλη του δεξιού τομέα έχουν πάρει μέρος στις μάχες κατά των φιλορώσων αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με αναλυτές, πολλά μέλη της κυβέρνησης έχουν στενές σχέσεις με την ακροδεξιά οργάνωση. Ο δεξιός τομέας ισχυρίζεται ότι θέλει να οργανώσει δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, γιατί θέλει να δείξει ότι είναι πολιτικά ενεργός και έτοιμος να προκαλέσει μια κυβέρνηση που εξαπάτησε τις προσδοκίες του μετά από μήνες μαχών στην Ανατολική Ουκρανία. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.